Εάν μη κάνω, μάθει οτιδήποτε η μάμα μου, δεν ξέρω πού να πάω. Και προφανώς, δεν θέλω την τύση της κυβέρνησης που είναι να πάω σε κάποιον ίδρυμα. Μου αξίζει. Αμόρφωτος λαός. Με το άκουσμα της λέξης αναπηρίας, βάλουμε δίπλα τη λέξη ανικανότητα. Σίγουρα η ιστορία της Κάλλιας δεν ανταποκρίνεται στις λεγόμενες ανθρωποκεντρικές πολιτικές που δήθεν εφαρμόζει η πολιτεία. Η Κάλλια γεννήθηκε πρόωρα και λόγω επιπλοκών αντιμετωπίζει από παιδί κινητικά προβλήματα. Εδώ και 2 χρόνια της έχει αποκοπεί το επίδομα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα χωρίς καμία προειδοποίηση, με την ίδια να προσπαθεί δια τηλεφώνου να ανακαλύψει τι έγινε. 2 χρόνια μετά και με τη μία αίτησή της να διαδέχεται την άλλη, ακόμη δεν έχει πάρει καμία απάντηση. Σήμερα η Κάλλια πώς ζει, ποια είναι τα επιδόματα που παίρνει από το κράτος και πώς ζει? Σήμερα το μοναδικό επίδομα που παίρνω είναι το τμήματος κοινωνικής ενσωμάτωσης, ονομάζεται επίδομα βαριάς κοινωνικής αναπηρίας. Το ύψος? Το οποίο ανέρχεται στα 386 ευρώ και 27 σεντ. Αυτόν το ποσό κατανοούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος να ζήσει με όλα όσα έχεις να πληρώσεις και για την υγεία σου αλλά και την καθημερινότητα. Ναι. Είναι έναν πενιχρό ποσό το οποίο πιστεύω ότι ένα συνταξιούχος σήμερα έμπαιρνε. Καθημερινά η Κάλλια ξυπνά, έχει να κάνει κάποιες θεραπείες, οι οποίες αυτές είναι? Υποβάλλουμε σε 3 φορές την εβδομάδα φυσιοθεραπεία, η οποία κοστίζει, κάθε συνεδρία κοστίζει γύρω στα 25 ευρώ. Και πρέπει να κάνεις πόσες με βάση τον γιατρό σου εβδομαδιαίως? Κάνω συνολικά 9 φυσιοθεραπείες τον μήνα. Που δηλαδή το ποσό που σου δίνεται από την κοινωνική ενσωμάτωση είσαι από αρχή χωρίς να φτάνει να μπορείς να πληρώσεις καν τα μεταφορικά σου έξω. Βεβαίως. Η διαβίωση για σέναν πώς γίνεται ωστόσο, πώς ζεις, αφού αυτόν το μικρό ποσό που παίρνεις δεν αρκεί καν στο τέλος της ημέρας για τις φυσιοθεραπείες σου? Με τη στήριξη της οικογένειας μου και ειδικότερα της μητέρας μου. Αν δεν είχες δηλαδή σήμερα τη μητέρα σου, δεν θα είχες κάποιον να σε στηρίξει? Όχι. Γιατί τα αδέρφια μου έχουν τις δικές τους οικογένειες και τις δικές τους υποχρεώσεις. Ζεις μαζί της στο πατρικό σου, σωστά? Ναι. Η μητέρα σου εργάζεται? Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σε βοηθήσει έτσι ώστε να έχεις να τραφείς, να ντυθείς. Να καλύψει τη φαρμακεύτικη μου αγωγή. Τα φάρμακα σου δεν καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας? Ορισμένα καλύπτονται και ορισμένα όχι. Τι είναι αυτό που δεν καλύπτεται στην κατάστασή σου σήμερα, που δεν γίνεται να καλυπτεί και αναγκάζεσαι να πληρώνεις? Αναγκάζομαι να πληρώνω τα αντιπυκτικά φάρμακα που παίρνω κάθε 3 μήνες, τα οποία είναι περίπου 50 ευρώ το μήνα. Σε μια νεαρή κοπέλα που πέραν το βιοποριστικών υπάρχει και η κοινωνικοποίηση στη μέση, αλλά και η εργασία. Ξεκινώντας από την κοινωνικοποίησή σου. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρώτον, όπου και να θέλεις να πάει σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα χώρο που να είναι πλήρως προσβάσιμος. Οπότε καταλέγεις σε συγκεκριμένους χώρους που έχουν μια, ας το πούμε, καλή πρόσβαση και μόνο και άμε πάει. Στο να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, στο να κοινωνικοποιηθείς, τα όνειρα σου να πραγματοποιηθούν, που φαντάζομαι έχεις και εσύ τα δικά σου όνειρα. Ναι, ναι. Πάρα πολλά δύσκολο σήμερα, ιδιαίτερα από τους νέους να μας προσεγγίσουν, γιατί ακούντας τη λέξη αναπηρία νομίζουν ότι είναι κάτι σαν ασθένεια, κάτι πολύ δύσκολο. Ενώ αν κάποιος γνωρίσει την Κάλλια
πώς λειτουργά στην καθημερινότητα της, να δει ότι η καλή αν είχε καμία διαφορά με κανέναν, απλά διαφέρει ο τρόπος λειτουργίας της στην καθημερινότητα. Το όνειρό σου είναι να φτιάξεις τη δική σου οικογένεια. Βεβαίως. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και λίγο εξωπραγματικό που ακούεται, αλλά ναι, θέλω κι εγώ τα δικά μου παιδιά. Με τα δεδομένα τα σημερινά όμως και όλα αυτά που υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δάμε, εδώ δυσκολεύονται αρτιμελείς παιδιά να φτιάξουν την οικογένειά τους. Όχι εγώ που έχω και έναν κινητικό πρόβλημα πίσω στην πλάτη. Αλλά σταματώ να το ρεύκουμε. Η κατάσταση με το οικονομικό κάνει ακόμα πιο δύσκολο να το να πάει για έναν καφέ να αντιλαμβάνομαι σωστά. Ναι. Ας πούμε παλιά που έπιανα το επίδομα μου, μπορεί να πάω και δυο φορές το μήνα, αν έξω και τρεις. Τώρα πάω μια φορά το μήνα και αν πάω. Κάνω καφέ μου σπίτι μου, ας πούμε. Και σταμάτησα να βλέπω τις φίλες μου. Γιατί ντρέπουμε να τους λέω έμπαστο λεφτά, πληρώστε μου καφέ. Έχει σπουδάσει, ωστόσο. Ναι. Έχω σπουδάσει γραμματικές σπουδές πριν 15 χρόνια. Αλλά, ωστόσο, η εξέβρεση εργασίας στον δημόσιο τομέα ή και στον κρατικό τομέα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είμαστε αμόρφωτος λαός. Με το άκουσμα της λέξης αναπηρίας, βάλουμε δίπλα τη λέξη ανικανότητα. Ενώ ένας άνθρωπος με αναπηρία, πιστέψτε με, είναι πολλά πιο παραγωγικός που ένα θημερί. Γιατί εκείνο που κάνει το με αγάπη και συνείδηση. Έχεις βιώσει την απόρριψη, θα έλεγα, από την προσπάθεια σου να ξέρεις την εργασία και να μην έχεις την ανάγκη κανένας επιδόματος στο τέλος της ημέρας. Ναι. Βίωσα την απόρριψη και δυστυχώς ακόμα τη βιώνω. Όποια πόρτα και να χτύπησα μέχρι σήμερα, στο άκουσμα της λέξης αναπηρίας, της λέξης αναπηρία, απορρίπταμε. Και οι παραπάνω εργοδότες μπαίνουν κάτω στη διαδικασία να μου κάνουν έναν interview. Πώς ένιωσες όταν πήγες, καλέστηκες σε αυτήν το interview, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την κατάστασή σου? Ένιωσα ο τελευταίος άνθρωπος της γης. Ενώ αν μου διούσαν την ευκαιρία να κάνω το interview και να μην το επερνούν, ήταν να πω, εντάξει καλιά μου, είναι μια άλλη αποτυχία. Προχωρούμε παρακάτω. Σήμερα, όπως βλέπεις την κατάσταση, αν στη ζωή σου δεν ήταν η μητέρα σου, τι θα γινόταν? Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Και τούτος είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος. Το να χάσεις τη μητέρα σου, γιατί είναι το μοναδικό σου στήριγμα. Εντάξει, μπορεί να με στηρίξουν και τα αδέσκια μου, αλλά αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που ο καθένας έκαμε τη ζωή του πλέον να κοιτάξει την οικογένειά του. Προτεραιότητα του είναι η οικογένειά του και ύστερα εγώ. Καλιά, τώρα αν είχες μπροστά σου κάποιον από όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, τι θα του έλεγες? Να κάνουν μια πιο έντελεχη έρευνα για τις αιτήσεις μας και αν δεν έχουν επαρκή προσωπικό για να καλύψει τον όγκο εργασίας, να προσλάβουν προσωπικό. Γίνεται να περιμένουμε 6 μήνες και ένα χρόνο για μια αίτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Αν το οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρχε, υπάρχει κάποιον άλλον εμπόδιο για την καλία? Ναι, υπάρχει. Η νοοτροπία μας που δεν μας αφήνει να δούμε καθαρά ότι μπορεί και η καλία να εργαστεί.
μπορεί και κάτι να προσφέρει με έναν δικό της τρόπο σε αυτήν την κοινωνία. Να συμβάλλει, αν θέλεις, προς μια καλύτερη κοινωνία. Μοναδικό στήριγμα της Κάλλιας, η μητέρα της που προσπαθεί το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά της. Για να μπορώ να ανταπεξέλθω και στα θέματα του σπιτιού μου, στην οικογένειά μου, να τους στρίξω τα παιδιά μου. Όπως είπαμε προηγουμένως, έχω άλλα 4 παιδιά και 7 εγγονάκια. Αναγκάζομαι να δουλεύω μόνο το βράδυ. Για να μπορώ την ημέρα να διαχειρίζομαι την Κάλλια και οτιδήποτε χρειαστούν τα υπόλοιπα μου παιδιά με τα εγγονάκια μου. Σήμερα οικονομικά μπορείτε και εσείς η ίδια, με όλα αυτά που τρέχουν και γύρω σας. Με όλα αυτά και για το λόγο της ηλικίας μου και για όλα, έχω περάσει δύσκολα. Αλλά προσπαθώ να αντιμετωπίζω όλες τις καταστάσεις όσο καλύτερα μπορώ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σας άγχος εσάς σήμερα? Μέλλον μου άγχος είναι, εντάξει, όσο είμαι ακόμα στη ζωή και είμαι σε θέση να προσφέρω, θα το κάνω. Φεύγοντας όμως από τη ζωή της, θα απογίνει καλιά. Πρέπει να τη στρίξω. Ό,τι και να μου συμβαίνει, ό,τι θέματα προσωπικά να μου συμβαίνουν, θα πρέπει με το ξημέρωμα της ημέρας να βγάλω το πρόγραμμα της ημέρας, να τη στρίξω, να τη βοηθήσω όσο χρειάζεται. Απλά να κοιτάξουν την νομοθεσία πρώτα και αρχικά, να την βελτιώσουν, όπου μπορούν, όπου έχει κενά, να τα συμπληρώσουν και να δούμε μια άλλη ματιά τα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι απλά δούμε τους έναν επίδομα και για αυτούς είναι έναν τέλος. Ήρθε ποτέ κάποιος λειτουργός κάποιας αρμόδιας υπηρεσίας για να δουν πώς ζει η Κάλλια? Τα τελευταία χρόνια όχι. Και εδώ αρκετά χρόνια. Από τότε που πήραν το ΕΕΕ, δεν έχει έρθει κανείς εδώ. Οι λειτουργοί των υπηρεσιών ενημέρωσαν την Κάλλια ότι ο λόγος αποκοπής του επιδόματός της ήταν γιατί είχε ξεπεράσει το όριο αποταμίευσης βάσει νομοθεσίας. Ωστόσο, τα χρήματα που αποταμίευσε τότε είχαν το σκοπό τους. Πρέπει να έχουμε κάποια λεφτά στην άκρη, γιατί θεωρούν ότι τούτα που μας διούν είναι αρκετά για να επιβιώσουμε. Αλλά εν τεράστιες οι ανάγκες μας για όλον τον εξοπλισμό που έχω. Πλέρωσα έναν ποσό και για το κρεβάτι, και για το τροχοκάθισμα, και για το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν η Κάλλια δεν σκεφτόταν αυτά τα έξοδα προηγουμένως και δεν αποταμίευε, δεν θα μπορούσε καν να τα εγκαταστήσει. Τίποτε θα μπορούν να πιάσω. Χρειάζονται δηλαδή οι αποταμίευσεις που κάνετε εσείς? Και εκτός τούτου, εκτός που τις δικές μου ανάγκες, βοήθησα και οικονομικά τη μάμα μου, γιατί πρόσφατα είχε ένα πρόβλημα στο μπαλκόνι μας και ήταν να πέσει και βοήθησα την στο να διορθώσουμε το μπαλκόνι για να μην κινδυνεύσουμε όλοι. Τα έξοδα τρέχουν και εσύ προσπαθείς να συμβάλλεις με τον όποιο δυνατόν τρόπο. Ωστόσο, τώρα με την αποκοπή του επιδόματος, στην ουσία είναι εσύ που πληρώνεις τις φυσιοθεραπείες σου, όπως μας είπες, και τα υπόλοιπα και πάλι είναι στα χέρια και στη βοήθεια της οικογένειας σου. Ναι. Εάν μη πάθει οτιδήποτε η μάμα μου, δεν ξέρω πού να πάω. Και προφανώς, δεν θέλω την τύση της κυβέρνησης που είναι να πάω σε κάποιον ίδρυμα. Μου αξίζει.